ότι η διαδικασία του απολογισμού στην ειδική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία καθορίστηκε για το 2015 να πραγματοποιηθεί στις 12 του μήνα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολιτιστικού Κέντρου στο Πυλί, επιβάλλεται από τον νόμο του Καλλικράτη και επί της ουσίας πρόκειται για μια λαϊκή συνέλευση, επισημαίνει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκος Μιλωνάς, καλώντας τις παρατάξεις προκειμένου η οργάνωση της διαδικασίας να είναι όσο το δυνατόν πιο παραγωγική, να συναντηθούν πριν από το Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας. Δεν πρόκειται για μια φιέστα, τονίζει ο κ. Μιλωνάς, αλλά για μια δημοκρατική διαδικασία που αναδεικνύει την κοινωνική συμμετοχή στην βελτίωση και διαμόρφωση του έργου του Δήμου της ΚΟ. Κοιτάξτε, αυτό το προβλέπει ο νόμος. Είναι μια δημοκρατική κατάκτηση και είναι μια δημοκρατική διαδικασία που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι μια ευκαιρία τόσο η Δημοτική Αρχή όσο και οι δημοτικές παρατάξεις που είναι δια των επικεφαλής τους να τοποθετηθούν στο κεντρικό πρόβλημα του τι κάναμε και περίπου τι πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε τα πράγματα να πάνε καλύτερα. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι οι εποχές δεν είναι και τόσο καλές και μάλιστα πολύ δύσκολες, δεν υπάρχει λόγος να καταφύγουμε σε αυτά που κάναμε άλλες φορές, ευχέστες ή ξέρω εγώ, ανάδειξη έργου κτλ. Νομίζω ότι θα γίνει μια προσπάθεια από όλους, γιατί όλοι συνειδητοποιούν την κρισιμότητα της περίοδου και της κατάστασης. Δεν χρειάζεται πολλά λόγια, χρειάζεται η ουσία και αυτό θα αναζητήσουμε σε αυτή τη συνέλευση. Το βασικό όμως είναι ότι είναι μια συνέλευση που γίνεται ανοιχτή. Είναι μια ανοιχτή δημοκρατική διαδικασία. Είναι μια μεσοδημοκρατική διαδικασία. Είναι μια μεγάλη λαϊκή συνέλευση, αν μπορούμε να τη χαρτίσουμε. Είναι συνέλευση η οποία έχει και θεσμικό χαρακτήρα. Εμείς κάναμε το εξής. Καταρχήν, λοιπόν, είπαμε ότι το προβλέπει ο νόμος. Έτσι, το προβλέπει ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Είχαμε προετοιμαστεί και θέλαμε αυτή η συνέλευση να γίνει μέσα στον Απρίλιο, πριν αρχίσει η τουριστική σεζόν. Αλλά δεν ήταν εύκολο. Πρέπει να συνεργαστούν όλες οι δημοτικές υπηρεσίες, να καταθέσουν τα υπομνήματά τους, τις παρατηρήσεις τους κτλ. Αυτά να τα επεξεργαστεί μια κεντρική ομάδα από τη Δημοτική Αρχή. Φαντάζομαι το ίδιο κάνουν και άλλες παρατάξεις λίγο πολύ. Επομένως, είναι μια προεργασία η οποία βάζει το Δήμο σε μια εσωτερική και στη συνέχεια σε μια εξωτερική, θα λέγαμε, διαβούλευση υψηλού επίπεδου και πιστεύουμε ότι θα επικρατήσει και θα βγουν πολύ βασικά συμπεράσματα μέσα από εκεί. Τώρα, εμείς, σαν Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, κάναμε το εξής. Ήδη από τον Μάιο έχουμε καταθέσει ένα σχέδιο μέσα από το οποίο περιγράφεται πώς εμείς βλέπουμε να διεξάγεται αυτή η διαδικασία. Θα θέλαμε να περιοριστεί χρονικά, να μην μακρύνει πολύ. Βάζουμε σαν εδώ το όριο τις 3 ώρες, γράφοντας μέσα ότι καλά θα ήταν να πάμε στις 2,5 ώρες. Μέσα σε αυτές τις 2,5 ώρες, η μία ώρα είναι για να μιλήσουν οι πολίτες από κάτω, να κάνουν ερωτήσεις, να κρίνουν αυτά που ακούσανε, να εκφραστούν. Και ανάλογα θα δοθεί ο λόγος στο τέλος στον Δήμαρχο και στους επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων. Πάρα πολύ σύντομα αυτά τα πράγματα να δοθούν τελεσσεραφικές απαντήσεις που πρέπει να δοθούν. Κοιτάξτε, έχουμε μια αδυναμία στον πολιτικό λόγο στο Δημοτικό Συμβούλιο και το βλέπετε κι εσείς. Μας αρέσουν τα πολλά λόγια. Κάπως αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να συμπιεστούμε. Γι' αυτό βάζουμε τα χρονικά περιθώρια. Καλούμε τις Δημοτικές Παρατάξεις τη Δευτέρα που έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, μία ώρα πριν να βρεθούμε εδώ, να συζητήσουμε πάνω στο κείμενό μας που τους έχουμε δώσει, να δούμε τι τροποποίηση θέλουν να κάνουν, να συμβιβαστούμε σε κάπου έτσι ώστε να πάμε ενιαία και να έχουμε μια ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας και σύντομη πάνω απ' όλα.